Έχουμε ζωντανά τον πολύ γνωστό ψυχίατρο, τον κύριο Δημήτρη Σούρα, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο του. Κύριε Σούρα, τελικά εγώ ευχαριστώ πολύ. Σκοτώνουν τα κοινωνικά δίκτυα και η υπερέκθεση? Αυτό είναι το ερώτημα, όταν δεν μπορείς να τα διαχειριστείς. Ναι. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι για την προηγούμενη υπόθεση έχω πάρα πολλά στοιχεία, το τελειώνω εδώ. Πάμε σε αυτή την υπόθεση. Πρέπει να ξέρετε ότι όλη αυτή η υπερέκθεση μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις που έχουν σχέση με ψυχική διαταραχή. Και μάλιστα όταν αυτή η υπερέκθεση γίνεται χωρίς κανέναν έλεγχο. Θέλω να πω ότι αυτό το παιδί δυστυχώς λεγόταν Νικόλας και στα 17 το αποφάσισε να ονομάζεται Ερμής. Κάποιοι λοιπόν τον έπεισαν ότι ήταν πολύ ωραίος, ξανθός, με γαλάνα μάτια σαν το Θεό Ερμή και έτσι άλλαξε το όνομά του. Άρα λοιπόν όταν πήγε και να έκανε την αίτηση για να συμμετάσχει σε ένα reality, καταλαβαίνετε ότι πήγε με πολύ πολύ μεγάλη ελπίδα ότι θα είναι ο νικητής. Και εκεί ήρθε η απογοήτευση, εκεί ήρθε η σύγκριση, εκεί ήρθαν τα αποτελέσματα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Ποιοι ήταν κοντά σε αυτό το παιδί? Ποιοι ήταν οι συγγενείς, ποιοι ήταν οι φίλοι, ποιο είναι το περιβάλλον του που θα μπορούσε να καταλάβει? Γιατί πρέπει να καταλάβουμε και εμείς όλοι ότι όταν κάποιος αυτοκτονεί, και είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε στην τηλεόραση για αυτό το θέμα, δεν αυτοκτονεί στα καλά του καθουμένου. Έχει δημιουργηθεί μια ψυχική διαταραχή. Τα συμπτώματα αυτής της διαταραχής φαίνονται. Έτσι. Εμείς μπορούμε να τα δούμε. Είμαστε σε θέση να τα καταλάβουμε. Το ζήτημα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις τι μπορεί να κάνει ο κόσμος, δηλαδή οι συγγενείς, οι φίλοι, για να αποτρέψουν μόλις, κάτι τέτοιο. Ακούστε να δείτε, δεν υπάρχει άνθρωπος που θέλει αυτοκτονήσει που δεν μιλάει. Είναι λάθος αυτό που λένε ότι δεν μιλάνε. Έτσι. Μιλάνε και πάρα πολύ και ζητάνε και βοήθεια. Ισότα ακούοντων, λοιπόν, ναι. Μιλάνε όμως. Αυτό είναι το θέμα. Όλοι και, μιλάνε. Και εκεί το εντοπίζεται από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή το περιβάλλον δεν αντιλήφθηκε κάτι. Εγώ πιστεύω ότι το περιβάλλον δεν αντιλήφθηκε αυτά που έλεγε ο νεαρός. Ο νεαρός, από ό,τι διαβάσαμε και από ό,τι είπαν και οι φίλες του, έλεγε πολλά πράγματα. Και ο πατέρας του είπε ότι ήταν, είχε κλείσει στο σπίτι, δεν ήθελε να βγει, έκανε delete όλα τα social. Δηλαδή υπήρχαν συμπτώματα. Απλώς είτε δεν είμαστε ενημερωμένοι, είτε δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, είτε... Δεν αφορά εμάς, αφορά κάποιους άλλους. Καταλαβαίνετε πως είναι οι ελληνικές κοινωνίες. Ποια είναι τα συμπτώματα που λέτε? Ποια είναι τα συμπτώματα? Ειδικά σε έναν υπερεκτεθειμένο νεαρό στα κοινωνικά δίκτυα και στην τηλεόραση. Ένας-ένας. Πρώτο και κύριον, όταν βλέπετε έναν νεαρό ο οποίος αρχίζει και λέει «Δεν μ' αρέσει τίποτα, δεν μου αρέσει αυτή η ζωή, δεν θέλω να κάνω κάτι, βαρέθηκα, είναι όλα μάταια», όταν κλείνεται στον εαυτό του. Όταν βγήκε κάποιος κύριος, δεν ξέρω ποιος, δεν θυμάμαι το όνομά του, και είπε ότι του τηλεφώνησε και τον ρώτησε πώς είχε κάνει την απόπειρα εκείνος. Όλα αυτά τα στοιχεία, αν είχαν αξιολογηθεί, δεν θα είχε πέσει για τον απλούστατο λόγο ότι θα είχε προλάβει ως γονιός, ως συγγενής, ο φίλος να τον πάει σε κάποιον ειδικό, να του δώσει κάποια βοήθεια ή να φροντίσει να τον βάλει κάπου μέσα να τον προστατεύσει. Αυτός ο νεαρός έπεσε μπροστά στον πατέρα του και ο πατέρας του δήλωσε ότι δεν κατόρθωσε ούτε καν να τον κρατήσει και έπεσε. Ήταν καταλαβαίνετε λοιπόν ήταν ότι ήταν αποφασισμένος.